Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο του Εραστέχνη, τον κύριο Γιάννη Ψηφίδη, τον οποίο αφού καλησπερίσουμε, πρώτα θα του δώσουμε τα συγχαρητήριά μας για την άρτια αυτή εκδήλωση που στέφθηκε νομίζω με απόλυτη επιτυχία. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι και εσείς πρέπει να αισθάνεστε λίγο παραπάνω ικανοποιημένος σήμερα για το ότι κύλησαν όλα όχι απλά ομαλά, ομαλότατα, απόλυτα δημοκρατικά σε μια εκδήλωση που ήδη τη μνημονεύει ο κόσμος για τον πολιτισμό της πάνω απ' όλα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω, αυτά που είπατε με καλύψατε πλήρως κύριε Σαββόπουλε. Όντως ήταν έτσι όπως τα είπατε. Εντάξει, ξέρω ότι κοπιάσατε αρκετά για να την προετοιμάσετε εδώ και αρκετό καιρό. Ασχολούσασταν σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο με τη διοργάνωση. Θέλατε να είναι όλα έτοιμα, να κυλήσουν όλα ομαλότατα και όπως έτσι συνέβη. Και δεν είναι μόνο το ότι κύλησαν ομαλά, αλλά ότι προέκυψε και αποτέλεσμα και κατάλαβε ο κόσμος αυτή τη στιγμή σε ποια φάση βρίσκεται ο Άρης. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Ακριβώς. Πλέον έχουμε κάποια. Για πείτε μου. Ο Άρης είναι εδώ. Ναι. Αυτό λέει, τα λέει όλα. Και χαίρομαι που βοηθήσαμε και εγώ και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι στην Εραστέχνη ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί και πρέπει να είναι ικανοποιημένος και ο κόσμος. Η χώρα μας περνάει πάρα πολύ δύσκολα και πρέπει ο Άρης για να συνεχίσει να υπάρχει να δείξει την παρουσία του στην κοινωνία και ο Άρης είναι εδώ. Ήθελα στην Γενική Συνέλευση με ενθουσίαση και εμένα και όλους μας. Και δείχνουμε ότι θα επανέλθει γρήγορα ο Άρης εκεί πέρα που το πρέπει. Για τη Super League εννοώ. Ναι. Εντάξει, συμμετείχαν αρκετά μέλη, έγινε μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα, έγιναν εγγραφές, έγιναν ανανεώσεις, έγινε μια καθάριση στο Μητρό, γίνεται και σε αυτό το κομμάτι μια προσπάθεια. Βέβαια, ευχής έργων είναι κάποια στιγμή οι επόμενες γενικές συνελεύσεις να διεξάγονται, αν είναι δυνατόν, με 5.000 μέλη, λέω εγώ, το λιγότερο. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, τα τελευταία χρόνια. Δεν ήταν καλές γενικές συνελεύσεις, έχω κάποια πείρα πώς έπρεπε να είναι και το κάναμε, το δημιουργήσαμε. Και ο Άρης αποδεικνύει ότι έχει ύφος και ποιότητα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Τα βασικά θέματα της χθεσινής συνέλευσης, κύριε Ψηφίδη, ήταν φυσικά η σύσταση της νέας εταιρείας. Και το δεύτερο ακόμη πιο σημαντικό ήταν ο καθορισμός του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο τελικά έκλεισε στο 1,2 που αποτέλεσε και την πρόταση στην ουσία του κυρίου Θόδωρου Καρυπίδη, που ήταν ο μοναδικός που εξεδήλωσε ενδιαφέρον. Ακριβώς είναι έτσι όπως το λέτε. Και όπως πριν είπα ότι η χώρα μας έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να θυμηθούμε τις παλιές εποχές, δεν είναι τα πράγματα όπως παλιά. Είναι ευτύχημα που στον δρόμο του Άρη βρίσκεται αυτός ο 37χρονος επιχειρηματίας από την Άουσα, ο οποίος εκτίμησε και άρχισε να θέλει τον Άρη πολύ. Εγκατέλειψε και τη Βέρεια προχθές. Ναι. Σήμερα είναι μια καινούργια μέρα. Βέβαια, εντάξει, για το τυπικό του πράγματος θα πρέπει να μεταβιβάσει και το πλειοψηφικό πακέτο για να είναι ολοκληρωμένη αυτή. Ναι. Η απεμπλοκή του δηλαδή από τη Βέρεια για να είναι ολοκληρωμένη πρέπει να γίνει και αυτό. Θα γίνουν όλα. Μου το υποσχέθηκε ότι και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Για να πάρει. Πριν καταθέσει το κεφάλαιο αυτό, το οποίο συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη και είναι πάνω από το 70-80% των μελών της Γενικής Ένωσης ψήφισε την πρότασή του, για να βάλει και ένα ευρώ ή ένα 200 που είναι το κεφάλαιο, θα πρέπει να έχει επιπλακεί τελείως. Έχουμε μια επιτροπή που λέγεται ΕΕΑ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία θα ελέγξει τα πάντα. Σωστά. Ούτως ή άλλως. Βέβαια, ελέγχει τη μεταβίβαση, γιατί υπήρχαν στο παρελθόν και διάφορα κρούσματα. Όλα. Ναι. Μέχρι την προέλευση του κεφαλαίου και ό,τι αφορά τη Βέρεια και ό,τι αφορά τον Άρη. Και τα δύο θα τα ελέγξει. Εμείς στην πορεία μας πρέπει να οργανώσουμε τη νέα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και προχωράμε μέχρι στιγμής με ό,τι ακριβώς μας λέει ο αθλητικός νόμος, ο οποίος ισχύει σήμερα. Ναι. Πλέον ορίστηκε και μια πενταμελής επιτροπή, είναι αυτή η διοικούσα ουσιαστικά επιτροπή που θα τρέξει τη διαδικασία. Το προσεχές διάστημα αποτελείται από
και από μέλη του Αραστέχνη, όπως είναι ο κύριος Αγραφιώτης, ο ταμείας του Συλλόγου, και από εκπρόσωπο της πλευράς του Θόδωρου Καρυπίδη, τον κύριο Σίμω Ορφανίδη. Έτσι, μπράβο. Και από νομικό, είναι τον κύριο Μαστροθύμιο. Και ένα νομικό έχουμε, τον κύριο Μαστροθύμιο, γνωστό αριανό για τα αριανά αυτοαισθήματα, ο οποίος είναι απαραίτητος για να υπάρχει, για να μεθοδευτεί σωστά η όλη διαδικασία. Έχουμε αθλητικό νόμο, ο οποίος λέει συγκεκριμένα τι κινήσεις πρέπει να γίνουν και τις ακολουθούμε. Και μέχρι στιγμής έχουν πάει όλα σωστά. Και χάρηκα που δεν έχουμε άλλες διαδικασίες και εκλογές και αναμονές, γιατί είναι χρήσιμη όλη αυτή η κατάσταση που έγινε έτσι, όπως εξελίσσεται, γιατί έχουμε ανάγκη από ταχύτητα. Ναι. Αν δηλαδή αλλάξουν τα πράγματα, θα προλαβαίναμε, δεν θα προλαβαίναμε να ετοιμαστούμε, γιατί το τελευταίο σκαλοπάτι είναι η ΕΠΟ, από την οποία περιμένουμε να πάρουμε την αδειοδότηση για να παίξουμε στη Football League. Ναι. Και πρέπει να είναι όλα έτοιμα μέχρι και τη στιγμή από πλευράς του Άρη. Βέβαια, λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι ειδικά το αποσαφήνισε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ο Χρήστος Ογρόλιος, που αν μη τι άλλο ξέρει έτσι, από τέτοιες διαδικασίες, και έδωσε στον κόσμο να καταλάβει τι θα σήμαινε ένα μετοχικό κεφάλαιο της τάξης περίπου του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και τι, για παράδειγμα, 5 εκατομμύρια, το οποίο επίσης εκφράστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Μια στιγμή. Άλλο εκεί ο εκπρόσωπος του Super 3 τοποθέτησε ένα θέμα. Δεν ήταν πρόταση αυτή. Ναι, ένα θέμα. Ναι, δεν είπα ότι ήταν πρόταση. Ήταν μια άποψη που ακούστηκε. Ότι έτσι μια το βλέπουνε. Δεν πάει να πει ότι βγήκε κάποιος και είπε ότι εγώ βάζω 5 εκατομμύρια. Ναι. Είναι μεγάλη η απόσταση των δύο πραγμάτων. Σωστά. Απλά αποσαφηνίστηκε από τον Χρήστο τον Γρόλιο, κύριε Πρόεδρε, τι θα σήμαινε χρονικά στην περίπτωση που δεν καλυπτόταν αυτό το ποσό εφόσον αποφασιζόταν το 5 εκατομμύρια. Έτσι, μπράβο. Mm. Και εργαστήκαμε, και εγώ εργάστηκα από πριν με όλο το μεγαλύτερο μέρος της αριανής οικογένειας για να δω αν υπήρχε μια δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη δύναμη κεφαλαίου η νέα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, αλλά δεν είναι δυνατόν οι εποχές, γι' αυτό σας λέω, επειδή δεν είναι καλές, δεν υπήρχε άλλη λύση. Ήμασταν ανοιχτοί εχθές, μακάρι να βρισκόταν ένας επενδυτής δεύτερος ή τρίτος ή τέταρτος και ούτω καθεξής. Και να έχουμε το σώμα εμείς τα μέλη να επιλέξουμε. Δυστυχώς μία ήταν η πρόταση. Η δεύτερη ήταν επιθυμία. Ναι. Άλλο επιθυμία και άλλο πρόταση, έτσι. Σωστά. Ήταν μια ανοιχτή διαδικασία, δηλαδή θα μπορούσε ακόμη και χθες μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου ενδεχομένως οποιοδήποτε να εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον, να πει ότι ενδιαφέρεται για τον Άρη, να βάλει χρήματα. Κάτι το οποίο δεν είχαμε. Αγαπητέ κύριε Σαββόπουλε, δεν είχαμε καμία άλλη πρόταση στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Ναι. Μία είχαμε, αυτή τη συγκεκριμένη, η οποία υπερψηφίστηκε. Τι να κάνουμε. Ναι, και νομίζω ότι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης με αυτά που είπε εκεί, με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε στο βήμα, λέγοντας ότι εγώ αυτά μπορώ να βάλω, αυτά θεωρώ ότι πρέπει να βάλω, δεν δύναμε να βάλω περισσότερα, κάποια στιγμή κέρδισε και το χειροκρότημα και νομίζω ότι εκτιμήθηκε από τον κόσμο η στάση του αυτή. Κύριε Σαββόπουλε, μέσα από την εκπομπή σας θέλω να σας δηλώσω ότι και η αξία του που ξεκινάει ο Άρης με τα έσοδα που θα μπορέσει να έχει, με μια υπόσχεση που έδωσε ο κ. Καρυπίδης επίσης για άλλο 1,5 εκατομμύριο αύξηση κεφαλαίου. Το θυμάστε αυτό? Βέβαια, το είπε στις δηλώσεις. Ναι. Άρα σας πληροφορώ ότι τα χρήματα είναι υπέρ αρκετά για να πάει ο Άρης έτσι όπως επιθυμούμε, πώς τον περπάτησε στην τρίτη εθνική, να πάμε έτσι και στη δεύτερη εθνική. Δηλαδή ο Άρης έχει τις δυνατότητες των κεφαλαίων να περπατήσει στη Football League έτσι που πρέπει και έτσι που επιθυμούν οι Αριανοί όλοι, που επιθυμούμε. Και τρένο να βγούμε στη Super League. Τώρα, τα θέματα της Super League θα τα ξαναπούμε. Καλά, έτσι, έχουμε χρόνο. Από έχουμε εκεί χρόνο, χρειάζεται ένα εκατομμύριο τουλάχιστον. Το μίνιμουμ του κεφαλαίου πρέπει να υπάρχει για να μεταπηδήσουμε στη Super League. Εντάξει, έχουμε καιρό, λοιπόν, για αυτά. Έχουμε καιρό εγώ για αυτά, τα έχω δει και σας υπόσχομαι, αυτό είναι και το σωστό. Έχουμε να κάνουμε 17 αγώνες στο γήπεδό μας. Τα έσοδα θα είναι ικανά για να μπορέσουμε μαζί με τα κεφάλαια που ξεκινάμε. Είναι αρκετά, δεν είναι λίγα. Ναι.
αυτά που είπε ο κ. Χαρυπίδης μελετημένα το έκανε και φτάνουν και είναι αρκετά για να προβατήσει τον Άρη έτσι που θέλει. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το νούμερο. Ναι. Και αυτό που με ευχαρίστησε ιδιαίτερα είναι ότι κοιτάζει για τη μαμά του λόχου που είμαστε εμείς ο ΑΣ, οι οποίοι είμαστε, τι να σας πω. Ναι. Πείτε μας λίγο για αυτά τα... Τα χάλια του ΑΣ είναι γνωστά. Σωστά, ναι. Σε όλα τα μέλη, ναι. Σε όλους τους Αριανούς. Έτσι. Πείτε μας λίγο για αυτά τα 300.000 που συμφωνήσατε να πάρετε. Αυτό είναι δάνειο τώρα, τι ακριβώς είναι? Αυτό είναι ένας δανεισμός γιατί μπορούμε να τα επιστρέψουμε τα επόμενα 3 χρόνια, με 100.000 κάθε χρόνο να επιστρέφει ο ΑΣ σε αυτά που μας δανείζει ο κ. Χαρυπίδης. Mm. Αλλά είναι μια βοήθεια η οποία είναι απαραίτητη αυτή τη στιγμή και θα βγουν διάφορα πράγματα μετά τις απεργίες των δικηγόρων. Έχουμε δικαστήρια πάρα πολλά να αντιμετωπίσουμε. Mm. Έχουμε το θέμα των εικονικών τιμολογίων. Έχουμε να δούμε τι θα κάνουμε το πρόβλημα της ΔΕΗ. Αλλά μέχρι στιγμής βαδίζουν όλα καλά και είχαμε αυτή την εχθεσινή εξαιρετική γενική συνέλευση και αρχίζουμε, ηρεμεί το πράγμα λίγο και πρέπει να το διαχειριστούμε με τέτοια ποιότητα και ικανότητα για να παραμείνει ο Άρης και να γιορτάσουμε 103 χρόνια με πολύ λίγα προβλήματα πλέον. Mm-hmm. Ή να μην έχουμε καθόλου προβλήματα. Ναι, καλά, αυτό δεν καλύτερο. Ξέρω αν μπορεί να γίνει, αλλά είναι ευχής έργο θα ήταν να εκλείψουν τα προβλήματα. Πάντως, για να ξέρει και ο κόσμος, για να καταλάβει χρονικά πώς περίπου θα κινηθούμε, κύριε Ψηφίδη, υπάρχει ένα διάστημα ακόμη που θα έπρεπε να τρέξουν κάποια πράγματα, μέχρι και τυπικά να είναι μεγάλο μέτοχος ο κύριος Χαρυπίδης. Δεν κατάλαβα τι εννοείται. Δηλαδή θα πρέπει να ανοίξει ο ειδικός λογαριασμός, αυτά τα θέματα που θα τρέξει δηλαδή η ειδικούσα επιτροπή. Η πενταμελής επιτροπή, ναι. είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανοί και ξέρουν τα πράγματα να τα προχωρήσουμε. Mm-hmm. Ναι. Για μας τον Αριστέχνη το έργο μας ήταν μέχρι εδώ. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε γιατί έχουμε στα χέρια μας ένα ολόκληρο γήπεδο με 20-22 στρέμματα στο Χαριλάου. Mm-hmm. Έχουμε καταστήματα, κάναμε έξωση στην παλιά Άρης Εμπορική ΑΕ, έχουμε πράγματα να διαχειριστούμε και θέλουμε να πούμε στους ακροατές σας ότι προχωράμε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Σωστά, εκεί που πρέπει και υπάρχουν δυνατότητες να ταινίσουμε ένα μέλλον για τον Άρη. Σωστό, mm-hmm. Όχι τίποτα πολύ ψηλό, δεν υποσχόμεθα οτιδήποτε, αλλά τουλάχιστον να περπατήσει σωστά το πράγμα. Mm. Να φύγουμε από τα προβλήματα του παρελθόντος. Mm. Εμείς σαν ΑΣ δεν μπορούμε να πτωχεύσουμε. Mm. Είμαστε υποχρεωμένοι να τακτοποιήσουμε τα πράγματα. Σωστά. Πείτε μου κάτι για αυτό, για το θέμα για των μαγαζιών, των καταστημάτων. Και εσείς στην προηγούμενη παρουσίαση εδώ στην εκπομπή μας είχατε πει ότι θέλατε να το συζητήσετε, είχατε θέσει προτεραιότητα στον επενδυτή, στον καινούριο ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, που κατά τα φαινόμενα θα είναι ο κ. Χαρυπίδης. Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα στο θέμα? Και αυτό θα κάνουμε. Ναι. Ας κάνει τις τοποθετήσεις ο κ. Χαρυπίδης να πάρει την ΠΑΕ πρώτα απ' όλα, γιατί ναι. Πρέπει να καταθέσει το κεφάλαιο που συμφωνήσαμε χθες. Σε μετρητά, φυσικά. Αμέσως τον Ιανουάριο πήραμε απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο μας ότι δεν είναι φρόνιμο να βγούμε σε ένα πλειοδοτικό διαγωνισμό για να δώσουμε αυτά τα μαγαζιά στο Χαριλάου και είπαμε να περιμένουμε μέχρι το Μάιο-Ιούνιο τον καινούριο επενδυτή, όποιον επενδύσει στο ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί είναι το κορυφαίο και τα έσοδα μας από εκεί προέρχονται, να μην κάνουμε για 5-6 μήνες μια διαδικασία ενοικιάσεων, ποιον επιχειρηματία θα βρούμε για να πάρει 5-6 μήνες, mm-hmm. και να μην τα δώσουμε τα μαγαζιά πριν πάρουμε τις απόψεις και τις θέσεις που θα ενισχύσουν την πορεία αυτού που θα επενδύσει. Ναι. Το καταλάβατε τι λέω? Ναι, αντιληπτό, ναι. Δηλαδή μπορεί να έχει κάποια όνειρα, κάποιες σκέψεις που να θέλει να συνδυάσει την μπουτίκ, τα καταστήματα. Είμαστε εντός της πόλεως, ένα πολύ όμορφο γήπεδο. Ναι. Εσωτερικά είμαστε ένα από τα αρτιότερα ποδοσφαιρικά γήπεδα της χώρας. Σωστά, μπορεί να έχει κατά νου να κάνει μια... Εξωτερικά υποφέρουμε λίγο, ναι. Και πρέπει να ακούσουμε τον νέο επενδυτή, τις σκέψεις του, τις θέσεις του και τι θέλει να κάνει. Σωστά. Ναι, μπορεί να έχει αυτά θα τα πρέπει να τα δηλώσει στον ΑΣ μας, εμάς, mm-hmm. να καθίσει απέναντί μας και να τα πούμε τα πράγματα όμορφα και καλά. Και πιστεύω ότι ένας επενδυτής ο οποίος επενδύει στο ποδοσφαιρικό τμήμα δεν μπορεί να είναι τυχαίος. Τα εμπορικά τμήματα τον αφορούν και τον απασχολούν. Mm-hmm. Μπορεί να τύχουμε σε μια πολύ πιο υψηλή δηλαδή
καλή θέση πραγμάτων για τον ΑΣΥΓΜΑ. Ναι, εντάξει, μπορεί και ο ίδιος να θέλει να κάνει κάποια συμφωνία με κάποια εταιρεία. Νιώθω την υποχρέωση να τον περιμένω να του τα ανακοινώσει για να καθίσει απέναντι από τον ΑΣΥΓΜΑ να πει τις απόψεις του, τις θέσεις του, τα όνειρά του και να παρουσιάσουμε ένα γήπεδο εξωτερικά όπως αρμόζει στον Άρη. Ναι. Να περάει κανείς από την Παπαναστασίου ή από την Αλκμίνη και να χαίρεται να το βλέπει. Και έτσι πρέπει να γίνει αυτό και θα γίνει φέτο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν στο γήπεδο και πρώτα αυτό τα είναι πει... το όνειρό μου και εμένα να φτάσουμε σε αυτό. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό, το οποίο αρχίζουμε να το συζητάμε με τον αδελφό μου, παλιό αρχηγό και ποδοσφαιριστή της ΠΑΕΑ, του ΑΣΥΓΜΑ, ότι πρέπει να κάνουμε το μουσείο μας επιτέλους. Α, πολύ καλή σκέψη αυτή. Και θέλω τον υποχρεώσω και να το πω να με βοηθήσει όσο μπορεί για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό. Αυτό είναι σαν όνειρο της οικογένειας Ψηφίδη. Εντάξει, ναι. Να φτιάξουμε το μουσείο. Ομάδα που δεν σέβεται την ιστορία της και το παρελθόν της δεν μπορεί να έχει και μέλλον. Αυτό είναι γνωστό. Είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κοιτάξουμε, κύριε Σαββόπουλε. Πάντως πρέπει να αισθάνεστε έτσι μια ανακούφιση. Σας ακούω ανακουφισμένο μετά τα χθεσινά, γιατί είχατε και έχετε φοβερή πίεση το τελευταίο διάστημα. Πάρα πολλά θέματα, κύριε Σαββόπουλε, δεν το περίμενα. Πάρα πολλά. Είχα διατελέσει πρόεδρος της ΠΑΕΑΡΙΣ πριν 3,5 χρόνια και αυτό που συνάντησα στον ΑΣΥΓΜΑ είναι ότι είναι 5-10 φορές μεγαλύτερο σε θέματα. Το πόστο. Το πόστο είναι πολύ, πολύ ψηλό. Ναι. Και πιεστικό πολύ σε καθημερινή βάση. Εντάξει. Τουλάχιστον από το τρέξιμο κάνετε και σουλουέτα, κύριε Ψηφίδη, δεν έχετε παράπονο. Παρακαλώ. Από το τρέξιμο και από τις δουλειές πάνω κάτω, τη σουλουέτα σας τη διατηρείτε πάντως. Δεν... Ναι, το έχω σλόγγαν αυτό, ότι όποιος θέλει να δυνατήσει μπορεί να έρθει στον Άρη. Όντως. Στον ΑΣΥΓΜΑ. Άρη. Μάλιστα. Θα περιμένουμε τώρα τις επόμενες κινήσεις. Υπάρχει ακόμη δουλειά. Πιάνει δουλειά κυρίως η Πενταμελής Επιτροπή από εδώ και πέρα. Να ευχηθούμε να γίνουν όλα όπως πρέπει, όπως τα ορίζει φυσικά και ο νόμος, εννοείται, το προσεχές διάστημα και προς το τέλος του μήνα και τον Ιούλιο πλέον να έχει πάρει σάρκα και ωστά η καινούργια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με τον νέο ιδιοκτήτη της. Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να τονίσω μέσα από την εκπομπή σας. Πρέπει να επανέλθουν οι Αριανοί στο γήπεδο, τους περιμένουμε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη που παρουσιάστηκαν εχθές. Ευχαριστώ και εσάς φυσικά και την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.